Επανήλθε η Τουρκία με προκλητικέ όσο και παράνομε νόταμ και ναύτεξ σε Αιγαίο και Κύπρο, εμένοντα στην αναθεωρητική τη τακτική. Στην πρώτη περίπτωση, με αφορμή νόταμ που εξέδωσε η Ελλάδα δεσμεύοντα περιοχή στον κεντρικό Αιγαίο για άσκηση τη πολεμική αεροπορία από τι 5 έω τι 6 Μαρτίου, η Τουρκία απάντησε με τη δική τη αντινόταμ, στην οποία επαναφέρει το θέμα στρατιωτικοποίηση, εστιάζοντα αυτή τη φορά στην Ικαρία. Όσον αφορά στα προαναφερόμενα νησιά, πουθενά στη συνθήκη ειρήνη τη Λοζάνη, δεν προβλέπεται ότι αυτά θα τελούν υποκαθεστώ αποστρατιωτικοποιήσεω. Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε μόνο την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 τη συνθήκη ειρήνη τη Λοζάνη, να μην εγκαταστήσει εκεί ναυτικέ βάσει ή όχι ρωματικά έργα. Ειδικότερα το ανωτέρω άρθρο προβλέπει τα έξι. Προ εξασφάλιση τη ειρήνη, η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται να τηρεί εντεσνήσει. Μη τη η και η κάρια τα ακόλουθα μέτρα. Ειρημένη νύση δεν θα χρησιμοποιηθώσει εις εγκατάσταση ναυτική βάσεω ή ει ανέγερση νοχηρηματικού τίνο έργου. Θα απαγορευτεί στην ελληνική στρατιωτική αεροπλία να υπερίπταται του εδάφου τη ακτή τη Ανατολία, αντιστοίχω η Οθωμανική κυβέρνηση θα απαγορεύσει στην στρατιωτική αεροπλοία ναυτή να υπεριπταται του εδαφου τη ακτη τη ανατολια αντιστοιχω η οθωμανικη κυβερνηση θα απαγορευσει την στρατιωτικη αεροπλοια ναυτη να υπεριπταται των ρηθισών νήσων. Ελληνικέ στρατιωτικέ δυνάμει εν τε ερημένε νήσει θα περιοριστώσει στον συνήθειο αριθμό των δια την στρατιωτική υπηρεσία ή την εσδύνατε να εγκυμνάζονται επί τόπου, ω και ει δύναμη χωροφυλακή και αστυνομία, ανάλογων προ την εφολοκλήρου του ελληνικού εδάφου, υπάρχουσαν τη αυτήν. Ενώ η Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα εφαρμόσει με συνέπεια τι παραπάνω διατάξει, η Τουρκία, παρά το γεγονό ότι υποχρεούται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο να μην επιτρέπει στα στρατιωτικά τη αεροσκάφη να υπερίπτανται του εναέριου χώρου των Ενέλογων ελληνικών νησιών, έχει επανειλημμένω παραβιάσει και συνεχίζει να παραβιάζει τι σχετικέ νομικέ τη υποχρεώσει. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο άρθρο επιτρέπει στην Ελλάδα να διατηρεί συνήθεια αριθμό καλουμένων για τη στρατιωτική θητεία στρατιωτών, οι οποίοι δύνανται να εκπαιδεύονται επιτόπου, καθώ επίση και δυνάμενο χώρο και αστυνομία. Στον ίδιο άξονα με την Όταμ στο Αιγαίο, η Τουρκία με παράνομη ναύτεξ στέλνει το ερευνητικό σκάφο Μπιλιμ 2 για επιστημονικέ έρευνε από τι 5 μέχρι τι 15 Μαρτίου, κατά μήκο 2 γραμμών, εκ των οποίων η Νότια παραβιάζει τόσο την Κυπριακή ΑΟΣ όσο και την Κυπριακή Ιφαλοκρηπίδα. Βέβαια, η περιοχή αυτή, όντα υποκατοχή, είναι εκτό ελέγχου τη Κυπριακή Δημοκρατία και δεν μπορούν να γίνουν και πολλά. Η Κύπρος ωστόσο αντέδρασε εκδίδοντας δική τη αντινάφτεξ τονίζοντας τις δύο παραβιάσεις της Τουρκίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.